Σε νέο ιδιοκτήτη ανήκει από σήμερα το εργοστάσιο της Σέλμα στην Κομωτινή έπειτα από δύο άγωνους πληστηριασμούς και ένα διαγωνισμό που στεύθηκε με επιτυχία. Το πρώτο σφυρί χτύπησε στις 29 Ιουλίου και το δεύτερο στις 21 Σεπτεμβρίου, αλλά τελικά ο επενδυτής βρέθηκε σήμερα, λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς, χωρίς να είναι γνωστό αν έχει σκοπό να βάλει ξανά μπρος στις μηχανές βιομηχανίας ξυλίας ή αν θα εκμεταλλευτεί με άλλη χρήση το ακίνητο. Είναι μία από τις μονάδες της Ροδόπης της Ανατολικής Μακεδονίας, ναι. Κετράκη. Η οποία πραγματικά είχε καταφέρει να δημιουργήσει διεθνές όνομα ποιότητος στην αγορά ξύλου, η οποία πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια όταν ο όμιλος στον οποίο είχε ενταχθεί αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό το μετά από αυτή την περιπέτεια κινδύνευσε η μονάδα να διαλυθεί, χάρη όμως στο φιλότιμο των εργαζομένων, διαφυλάχθηκε η αρτιότητά της. Σκεφτείτε ότι για πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι κοιμόντουσαν μέσα, έχοντας την ευθύνη της φύλαξης της γραμμής παραγωγής, και αυτό το κάναν με πολύ μεγάλο φιλότιμο και με αυτοθυσία και με επιτυχία στο τέλος. Μένω εργοστάσιο στη Ροδόπη είχε αρχικά τιμή εκκίνησης 12,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προέκυψε έπειτα από τρεις εκτιμητικές εκθέσεις, όσες χρειάστηκαν για να αποτιμηθεί η αξία του. Μετά από πολλούς άγωνους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, βρέθηκε αγοραστής να αγοράσει το εργοστάσιο της Κομωτινής, της Σέλμα της Κομωτινή. Σαν πρώτη εκτίμηση θεωρούμε ότι είναι θετική εξέλιξη, διότι μετά από πολλά χρόνια μια βιομηχανία εγχώρια θα ξαναλειτουργήσει και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά το επιχειρηματικό σχήμα το οποίο πλειοδότησε τον πληστηριασμό δημιουργεί ερωτήματα, διότι μέσα στο σχήμα, το επιχειρηματικό σχήμα αποτελείται από την Αλφα Γουτ και από την κύριο Τακά, ο οποίος είναι από την οικογένεια Τακά, ο οποίος παλαιότερα, η οικογένεια Τακά παλαιότερα είχε τη Βαλκάν Export. Δημιουργεί ερωτήματα, διότι η Αλφα Γουτ είναι η εταιρεία η οποία είχε τη Σέλμαν και την οδήγησε σε πτώχευση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Κομωτινή και στη Χαλκίδα να μείνουν χωρίς δουλειά. Μάλιστα, ο δικηγόρος των απολυμένων εργαζόμενων της τότε βιομηχανίας, Γιώργος Κυμπαρίδης, ανέλησε την επόμενη μέρα αλλά και το τι πρόκειται να γίνει τώρα με την επαναπρόσληψη εργαζόμενων. Αυτό το οποίο προβλέπει η δικαστική απόφαση για την επαναλειτουργία του εργοστασίου είναι ότι σε ένα ποσοστό της τάξης του 40 με 45% θα επαναπροσληφθούν οι παλιότεροι εργαζόμενοι. Αυτοί βέβαια οι οποίοι επιθυμούν να επανέλθουν πάλι πίσω στην εργασία τους, μια και απολύθηκαν λόγω της πτώχευσης το 2014. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια για να το τονίσουμε ότι η πρόσληψή τους θα γίνει με τις συμβάσεις και με τους όρους των συμβάσεων εργασίας που ίσχυαν το 2014 και όχι με τους όρους που τίθενται σήμερα στο εργατικό δίκαιο όσον αφορά το ύψος των μισθών. Θα είναι υψηλότερη δηλαδή η μισθή, έτσι προβλέπεται τουλάχιστον από την απόφαση, που θεωρώ ότι είναι και σημαντικό για τους εργαζόμενους, αλλά και μια νέα πνοή στα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής.